Θέλω να πω το εξής, μια και θεωρώ υποχρέωσή μου να σχολιάσω τα όσα ακουστήκαν εκ μέρους της Χρυσής Αυγής και έχουν ακουστεί από ό,τι έχω πληροφορηθεί και τις προηγούμενες ημέρες σε αντίστοιχες συνεδριάσεις επιτροπών. Αισθάνομαι βαθιά υπερήφανος για την αντιφασιστική και αντιναζιστική συνείδηση του γιού μου. Δεύτερον, από την πρώτη στιγμή που υπήρξε το γεγονός, δεν θέλησα να παρέμβω ούτε δημόσια ούτε κατά ουδένα άλλο τρόπο, ακριβώς διότι αυτό θα ήταν μια μεροληπτική αντιμετώπιση για το γιο μου, ο οποίος τυχαίνει και ο πατέρας του είναι υπουργός. Παρόλο ότι γνωρίζω πολλά πράγματα και γνωρίζω ότι πολλά που γραφτήκανε στο διαδίκτυο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, κυρίως στο διαδίκτυο, και είναι κατευθυνόμενα. Προφανώς δεν περιμένω από μεριάς της Χρυσής Αυγής οποιαδήποτε ευαισθησία γύρω από ζητήματα δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων. Χάνει κανείς το χρόνο του να απευθύνεται προς αυτή την πλευρά. Εκείνο που θέλω να πω και να τελειώσω εδώ είναι ότι όταν ακούω τους εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής μέσα στη Βουλή, μου έρχονται στο νου τα λόγια του μάρτυρα στην δίκη του Φίσα και φίλου του Παύλου Φίσα, την φράση ότι έκαναν σαν κτίνη.